Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το Περιπρές παίρνει την θέση του όπως κάθε μέρα τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 2 μέχρι τις 3, λίγο μετά τις 2, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτής και Αντώνης Αγκαλιάς στα μικρόφωνα. Ξεκινάμε να βλέπουμε τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου της φετινής σεζόν όπως καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, με την αυλαία για τις εγχώριες διοργανώσεις με τον τελικό του κυπέλου, την αυλαία στην Αγγλία, εκεί που το θαύμα δεν έγινε, αλλά έγιναν άλλα θαύματα. Ναι, γιατί δηλαδή αν κάνει κάποιος αυτή την περιβόητη λίστα για το τι έκανε η Λίβερπουλ, αλλά δεν πήρε το πρωτάθλημα, στο τέλος, όσες φορές και να το λες, θα νομίζω ότι το κάνεις για να κοροϊδεύεις τη Λίβερπουλ, που εγώ δεν έχω κάνει τέτοια απόσταση πάντως. Όχι, κανείς από το στούντιο εδώ. Καλησπέρα καταρχήν και από εμάς, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Έχει φοβερά πράγματα αυτά που έχουν συμβεί. Αυτό που έχει καταφέρει ο άνθρωπος με 97 βαθμούς να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν λόγια νομίζω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αισθάνεται ότι έχει καταφέρει ένα τόσο μεγάλο άθλημα. Αλλά δεν θα στεφτεί ο πρωταθλητής. Είναι απίστευτο. Με 97 βαθμούς και να τερματίζει δεύτερος. Μια και το ξεκινήσαμε από εκεί και θα πάμε και μετά στη Γερμανία. Που εκεί Μπάγκερν προσπάθησε να μην πάρει βαθμό, αλλά και πάλι θα το πάρει το πρωτάθλημα όπως όλα δείχνουν. Θα το πάρει. Η Άιντραχτ καίγεται. Κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης, όχι απλά εκτός Champions League. Τελευταία αγωνιστική έχει η Μπάγκερν Άιντραχτ στο Μόναχο και Gladbach Dortmund. Και η Gladbach βέβαια παλεύει για το Champions League, αλλά η Άιντραχτ αν χάσει και η Wolfsburg κερδίσει, είναι 2 βαθμούς πίσω της Wolfsburg. Κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης η Άιντραχτ. Θα πάει ομάδα. Θα πάρει νίκη στην έδρα της ομάδας. Δεν ξέρω, λέω. Θέλει πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, λέω. Πολλά είδαμε με τη φετινή Άιντραχτ. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Για να δούμε. Σε ότι πολλά είδαμε με τη φετινή Άιντραχτ. Αλλά και η Ντόρτμουντ, επειδή το βλέπα το μάτσο και το Σάββατο λίγο πριν τον τελικό, πολύ δύσκολα την κέρδισε η Φορτούνα. Μάλιστα στην τελευταία φάση χάνει η Φορτούνα. Στο τέλος. Τεράστια ευκαιρία. Ναι. Και με 10. Ναι, και με 10 η Φορτούνα. Μπράβο. Άρα μπορούν να γίνουν και τα δύο διαφορετικά αποτέλεσμα. Ναι, με την εικόνα δικά τη Άιντραχτ, μπορεί να περιμένει ότι θα κερδίσει και την Μπάγκερν και την Ντόρτμουντ. Μπορεί να χάσουμε και δύο και να το πάρει η Μπάγκερν. Τίποτα δεν είναι απίθανο εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αγγλία. Έχουμε ζήσει αυτό το 98-97 που η αλήθεια είναι ότι... Σαν να λες χρονιά είναι. Ναι, όντως. Αυτό λοιπόν το 98-97 το είχαμε στο μυαλό μας ως πιθανότητα σε ένα 80% ότι θα γίνει. Πριν από δύο εβδομάδες και νομίζω ότι στο γκολ του Κομπανί στο μάτς με την Λέστερ εκεί σιγουρευτήκαμε ότι θα γίνει. Δηλαδή είπαμε ότι οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές για να μην το δούμε. Η αγωνία κράτησε μόλις 11 λεπτά τελικά. Χθες. Ναι. Λέει αυτή την ανατροπή. Όχι, στα 83 ισοφαρίζει, αλλά εντάξει, και με το 1-1 υπήρχε μια αγωνία. Λες με το 1-1 το έπαιρνε η Λίβερπουλ. Εντάξει, όχι, αλήθεια είναι ότι μόλις βλέπεις ότι σε δύο λεπτά ισοφαρίζουν. Εκεί νομίζω και εγώ. Σωστά. Αλλά μετά από 11 λεπτά γίνεται και το 2-1 και λες αντίο, τελειώσαμε. Κατά πρώτον, επειδή εκείνη τη στιγμή το timing ήταν τέτοιο που στο λεπτό προς λεπτό που μετέβαινε η Κοσμοτέ έδειχνε με το που μπήκε το γκολ για την Brighton. Στη μεγάλη οθόνη το Brighton City και στη μικρή οθόνη σε μικρότερη οθόνη το Liverpool Watford, ήταν εκείνη η στιγμή που τα πλάνα ήταν όλα από τις κερκίδες. Πόσο δεδιάζει ο κόσμος? Είχαμε αρχικά πολύ ξέρεις, ήταν αυτό το κλασικό, το ειδικά ένα στιγμιότυπο που ένας πανηγυρίζει, ο δίπλα του λέει, σαν να του λέει, αδερφέ, κάτσε λίγο, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα. Περίμενε. Και τους βλέπεις ότι άλλος προσπαθεί να είναι ψύχρεμος, αλλά δεν μπορεί. Άλλος δεν τον ενδιαφέρει καν ότι έχει πάει στο γήπεδο ή είναι με το κινητό στο χέρι και προσπαθεί. Κάποια στιγμή το βλέπεις, κοιτάζει. Μετά βάζει και το ακουστικό να ακούσει και τι λέει. Γιατί σου λέει, δεν μου κάνει εικόνα, να δω τι γίνεται. Και όλο αυτό το ότι κάποιοι πανηγύρισαν και ο δίπλα του τους σκούντισε γιατί έμαθε ότι μπήκε τον γκολ του Αγκουέρο. Όλο αυτό. Είχε, νομίζω, σε κάποια φάση πήρε το πλάνο και φιλάω του Λίβερπουλ με φανέλες Μπράιτον. Αν δεν καλά. Το ζουν το ποδόσφαιρο εκεί εντελώς διαφορετικά από εμάς. Είδες όλα τα γήπεδα, στο τέλος μπήκαν όλοι
συγγενείς των παικτών, οι οικογένειές τους. Εντάξει, εδώ η ολόκληρη κερκίδα των φιλοξενούμενων της Everton στο μάτι με την Tottenham, στο Tottenham Everton, στο φινάλε του αγώνα τραγουδούσε ότι όλοι μαζί θα κάνουμε ένα πάρτι όταν κερδίσει το τελικό. Για τη Liverpool, ναι. Ναι. Το ζουν εντελώς διαφορετικά. Όλο το γήπεδο της Brighton έμεινε γεμάτο στην απονομή της City και χειροκροτούσαν. Ήταν γεμάτο το γήπεδο, τελευταία αγωνιστική, εντάξει, και έμειναν να δουν την απονομή της City. Σε εμά, αν είχε γίνει, θα είχε δώσει η Brighton όλα τα εισιτήρια στη City. Ναι. Το ζουν, εντάξει, τώρα τι να συγκρίνουμε και τι να πούμε. Εντάξει, αυτό που θέλω πιο πολύ να στα πω. Και βασικά, να ολοκληρώσω, είναι. Μα έρχεται πάλι σύγκριση στο μυαλό, γιατί είδαμε μόλι μία μέρα πριν εικόνε εντελώ διαφορετικέ. Από το άδειο γήπεδο, ναι. Να πανηγυρίζει ομάδα τρόπαιο σε άδειες κερκίδες. Δηλαδή, εντάξει. Εντελώς αντιποδοσφαιρικό. Χάλια. Ναι. Χάλια. Ούτε καν δεν μπορείς να πεις τέτοιο. Φοβερή εντύπωση δηλώσεις Κλοπ. Δηλώσεις Μανέ, δηλώσεις Σαλάχ. Από αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Δηλαδή, το ότι βγαίνει ο Κλοπ και λέει ναι, οκ, ναι, έχουμε κάνει κάτι απίστευτο. Έχουμε πάρει 97 βαθμούς και δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Άρα. Υπάρχει κάποιος που είναι καλύτερος από εμάς και το σέβομαι απεριόριστα. Πρέπει να φτάσεις, λέει, τόσο κοντά στην τελειότητα που είναι, λέει, πολύ δύσκολο αυτό που έχουμε κάνει φέτος, αλλά προφανώς πρέπει να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στην τελειότητα. Και λέει, απεριόριστο το σεβασμό ούτε σε αυτό που έχει κάνει η City, συγχαρητήρια. Ούτε δικαιολογίες ότι το χάσαμε γιατί εκείνο τον γκολ τότε στο μεταξύ μας για λίγα εκατοστά, ούτε φθηνές αντιποδοσφαιρικές δικαιολογίες, έτσι. Πρέπει να συγχαρούμε την City, έτσι. Γιατί αυτό που έχει κάνει είναι πραγματικά απίστευτο. Ξεκάθαρη ποδοσφαιρική προσέγγιση, πάνω απ' όλα το άθλημα. Εμείς όταν θα λέγαμε ότι κι αν δεν είχε πάρει εκείνο το σφύριγμα την τρίτη αγωνιστική. Κοίταξε, κατά πρώτο μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος, έστω και αν το κάνει για θέματα marketing, στο τέλος της ημέρας, σέβεται πάρα πολύ το προϊόν, σέβεται πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Αυτό από εκεί είναι το α και το μ. Όλος ο οργανισμός είναι στημένος πάνω σε αυτό. Εμείς βγαίνουν όλοι κερδισμένοι στο τέλος. Ακριβώς. Εμείς βγάζουμε λεφτά από το ποδόσφαιρο, όλοι μας, και εσείς που είστε στην Αγγλία βγάζετε περισσότερα λεφτά από κάποιους άλλους, γιατί αυτό το προϊόν το έχουμε κρατήσει τόσο και φτάνει να γίνεται, επανέρχομαι σε αυτή την περιβόητη δήλωση, του προπονητή του Άγιαξ, που όταν είπε ο Ποκετίνο ότι είναι αδικία που έχουμε μια λιγότερη μέρα ξεκούραση, λέει και αυτό, είναι αδικία που εμείς έχουμε 20 εκατομμύρια ευρώ τηλεοπτικά και τότε να στην Αγγλία έχει 200. Έφτασε, γιατί η Αγγλία το πουλάει το προϊόν σε τέτοιο βαθμό που φέτος δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, έχετε τους δύο τελικούς του Champions για το Europa League των διασυλλογικών διοργανώσεων και του λέει, ορίστε. Τι θέλετε. Απόλυτη κυριαρχία. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Δηλαδή και να ήθελε να βρει καλύτερο τρόπο διαφήμιση στο αγγλικό πρωτάθλημα, δεν θα είχε. Σκέφτομαι τώρα, είσαι ο παδός της Liverpool. Λες, πήρα 97 βαθμούς μετά από 34 χρόνια, έφτασα τόσο κοντά να το πάρω. Το επόμενο βήμα για να πάρεις το πρωτάθλημα, ποιο μπορεί να είναι. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι. Έτσι όπως δηλαδή με την ομάδα που εμφανίζει ο Γκουαρδιόλα και αυτό το φαινόμενο που μπορεί και τους έχει συνεχώς διψασμένους. Μπράβο, γιατί στεκόμαστε πολύ στη Λίβερπουλ, αλλά από την απέναντι μεριά υπάρχει μια ομάδα και ένας προπονητής που έχει χτίσει έτσι. Έχει πάρει στα 11 πρωταθλήματα που έχει συμμετάσχει ως προπονητής σε 10 σεζόν, έχει 8 ή 9 τίτλους. Είναι μοναδικό. Έχει πάρει συνεχόμενα πρωταθλήματα back to back, δηλαδή όπως κάνει φέτος με τη City. Τρεις χώρες. Σε τρεις χώρες, όχι σε τρεις χώρες, στα τρία top πρωταθλήματα. Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία. Όλοι μπορούν να το θεωρούν τυχαίο αυτό και ότι ο Γκουαρδιόλα, γιατί πολλούς ακούω δεν τον γουστάρουν, γιατί παίρνει τους καλύτερους παίχτες και γιατί. Θεωρούν εύκολο δηλαδή ότι αρκεί να έχεις απλά καλούς ποδοσφαιριστές. Το έχω ξαναπεί. Είναι πολύ πιο δύσκολο το να μην έχεις περιθώρια αποτυχίας από το να ψάχνεις απλά την επιτυχία. Και να το να παραμένεις συνεχώς σε αυτό το. Δηλαδή, πέρσι κάνανε μια φοβερή επιτυχία. Και φέτος επανέρχονται και κάνουν την ίδια επιτυχία με δύο βαθμούς λιγότερο. Μα το είπε και ο τρόπος του το είπε. Λέει, είχαμε αντίπαλο όμως, λέει, τη City. Η City, ο Κλοπ είπε, η City λέει, έχεις αυτά τα δύο τελευταία χρόνια 198 βαθμούς. Σας το λέω με τον τρόπο με τον οποίο το έλεγε, το σαν να το συλλάβει, σαν να λέγε
Okay, παιδιά, ναι, δεν πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά κοιτάξτε λίγο τι έκανε αυτός που το πήρε. Δηλαδή. Πραγματικά. Έκλεισε τη σεζόν με 14 νίκες. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει στην Αγγλία. Είναι 4 γύροι. Πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος στη σεζόν 17-18 και πρώτος γύρος και δεύτερος γύρος στη σεζόν 18-19. Στον πρώτο γύρο τη σεζόν 17-18 η City έκανε 18 νίκες και μία ήττα. Στον δεύτερο γύρο τη σεζόν 18-19 έκανε 18 νίκες και μία ήττα. Άσε με, φίλε. Ένα. Μία ήττα από τη Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι. Όχι, 0-0 ήταν εκείνο. Από τη Λίβερπουλ δεν έχασε. Στο δεύτερο γύρο έχασε, είχε 18 νίκες και έχασε από τη Νιούκασλ. Εντάξει, ναι, αυτά τα νούμερα τώρα και οι αριθμοί δεν μπορούν να είναι τυχαία. Και τώρα, έτσι, μια που το λέει ωραία ο Αντώνης για την συνέχεια, ένα, και εδώ φαντάζομαι στον ΠΑΟΚ πρέπει το ίδιο πράγμα να το. Δηλαδή, θα πρέπει να το υιοθετήσουν. Να πούνε ότι πρέπει να παλέψουμε και να πιεστούμε ότι ο αντίπαλος μας ήταν η χρονιά που κάναμε φέτος. Του χρόνου πρέπει με βάση τη χρονιά που κάναμε πέρσι να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Αν φυσικά αυτό μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να είμαστε πιεσμένοι για να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Ναι, γιατί μόνο έτσι, μόνο ο εχθρός του καλούν τον καλύτερο. Λένε και ο Γκουαρδιόλα αυτό το, έχει 26 τίτλους ως προπονητής, 26 στα 10 χρόνια που είναι προπονητής. Και τώρα πάει να πάρει 27ο και να κάνει κάτι επίση μοναδικό που δεν έχει ξαναγίνει στην Αγγλία. Να κάνει ομάδα treble με τους 3 εγχώριους τίτλους. Γιατί έχει πάρει το League Cup, έχει πάρει το πρωτάθλημα και πάει να πάρει και το FA Cup τώρα, είναι στο τελικό με τη Watford. Που είναι το φαβορί. Κάποτε είχα και Coca-Cola κάπου νομίζω. Είναι φοβερός, εντάξει. Είναι, και νομίζω πλέον βάζει τη σφραγίδα του ξεκάθαρα στην ομάδα και τη μεγαλώνει. Μεγαλώνει τη φανέλα της, να το πούμε έτσι. Τη μεγαλώνει ως κλαμπ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αν η Manchester City δεν κέρδιζε την Brighton, δεν θα μιλούσε κανένας για μια ομάδα που δεν πήρε πρωτάθλημα με 96 βαθμούς. Θα μέναν όλοι στη Liverpool. Το πήρε επιτέλους και αυτά. Δηλαδή μπορεί και να περνούσε παρατήρητο. Το γεγονός ότι πάλι θα ήταν 4 βαθμούς από την τελειότητα των 100. Ναι, ναι, ναι. Θα περνούσα παρατήρητο. Εντάξει. Τώρα, εντάξει. Το πήρε γιατί εντάξει, καλή ομάδα είναι. Προσπάθησε βέβαια και η Liverpool, αλλά το πήραν. Το πήραν, δηλαδή. Τι άλλο να κάνουν. Τι άλλο να κάνουν, ακριβώς αυτό. Τι άλλο να κάνουν. Και βγαίνει όλος και λέει θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Το στόχο είναι να είμαστε ακόμα καλύτεροι του χρόνου. Ακόμα καλύτερο του χρόνου. Γιατί έχει στο μυαλό του ότι ξέρει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το πάω μέχρι τέλους. Δηλαδή δεν έχω δικαιολογία. Και η Liverpool με ένα βαθμό λιγότερο είναι τελικό Champions League. Εμείς δεν είμαστε. Και όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει. Δεν είμαστε που πάμε. Ναι. Και όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει πολλές φορές ο ίδιος και όποτε του δίνει την ευκαιρία το τονίζει συνεχώς, η City δεν είναι ένα κλαμπ που έχει χορτάσει από τίτλους. Ό,τι παίρνει ακόμη και το League Cup και το FA Cup είναι κέρδος για αυτήν. Είναι μεγαλώνει σαν σύλλογο. Ναι. Γιατί το δήλωσε και ο ίδιος ότι κοιτάζω την τροπεθήκη μας και βλέπω ότι είναι άδεια. Ναι, διψάει και ο ίδιος γι' αυτό βέβαια για να βάλει τη σφραγίδα του σε μια νέα εποχή μια ομάδα που παρότι και πριν τη δική του παρουσία είχε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, αλλά δεν είχε καταφέρει αυτά που πετυχαίνει με τον ίδιο. Οπότε βάζει τη σφραγίδα του στο να χτίσει μια νέα εποχή σε ένα σύλλογο. Η Σάντερλαντ αυτή που έχει 6 τίτλους και ανέβασε τη τίβισμα ότι συγχαρητήρια που μας έφτασε. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια στη Σίτη που μας έφτασε, λέει από εδώ και πέρα θα παλεύουμε να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στο 7ο. Χιουμοριστικά, αλλά. Η Σάντερλαντ τι κάνει, ανεβαίνει. Από το Championship είναι στα playoff. Δεν είναι νομίζω. Είναι, χθες παίζανε κιόλας ο Λάμπαρντ με Μπιέλσα, είχαμε μάχη για το ποιος θα βγει. Ναι. Και οι άλλοι δύο που δεν τους θυμάμαι, Τζάλωση. Δεν πρέπει να είναι σαν playoff Σάντερλαντ. Άρα θα παραμείνει χαμηλά. Ναι. Ήτανε το, η φετινή Premier League ήταν πολύ γεμάτη και με τις δύο αυτές ομάδες. Με την Tottenham που κάποια στιγμή ξέμεινε, αλλά μετά καταλαβαίνεις okay, τι άλλο να κάνει. Δηλαδή, και 85 βαθμούς να έχει, πάλι θα έχει ξεμείνει. Θα έλεγες ότι πάλι έχει ξεμείνει. Τη Σάντρα να ψάχνεις. Ναι, αλλά. Ναι, δεν είναι στη δεύτερη κατηγορία. Πού είναι. Για πήγαινε πιο κάτω. Στην τρίτη. Όχι, ρε παιδιά. Ναι. Όχι, αφού είχε πέσει και. Ταυτόχρονα είχε πέσει και. Ταυτόχρονα. Την ίδια χρονιά που έπεσε στη δεύτερη, έπεσε στην τρίτη μετά. Είναι πέμπτη στην τρίτη ναι. κατηγορία. Είχαν δεν το. Ναι, ναι, ναι. Το Αστασία του πήγε στο μείον 2. Όχι στο μείον 1. Ήταν το περίφημο ντοκιμαντέρ του Netflix που ετοίμαζαν ηρωική επαναφορά στην Premier League και τους βγήκε υποβασμός στην τρίτη κατηγορία. Ψάχνω λάθος. Όντως. Στην Ισπανία μια από τα ίδια. Κέρδισε η Leeds μέσα στην Derby. Derby Leeds 0-1.
Έχουμε χαμούλη εκεί. Ναι, ναι, yeah, Champions, το πιο σκληρό πρωτάθλημα. Η Μπάρτσα αποδοκιμάστηκε πάντως. Στη νίκη της Χετάφε που τώρα η Χετάφε έσφιξε λίγο με την ήττα χθες. Η Ρεάλ μια από τα ίδια, του κυνηγάει το χειρότερο ρεκόρ της ιστορίας της. Μπορεί να τα καταφέρει, πιστεύω. Πάντως νομίζω πραγματικά ότι αν φύγει ο Βαλβέρντε από εκεί δεν θα είναι σωστή επιλογή του Βαζελόνα. Επειδή λένε πολλοί ότι ευθύνεται αυτός, δεν προετοίμασε την ομάδα. Τώρα όταν έχεις τόσο έμπειρους ποδοσφαιριστές μέσα σε ένα γήπεδο, έχεις κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, όταν κάνεις μια εμφάνιση για 4-0, σίγουρα έχει ευθύνη ο προπονητής, αλλά σίγουρα και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Απλά επειδή εκεί γίνανε όλα γύρω από τον Μέση, νομίζω ότι τώρα είναι στη μετάβαση η Βαρσελόνα, ότι ναι ο Μέση, αλλά ναι και ο σύλλογος. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με το Βαλβέρντε? Είναι ότι όσο και αν θα είχε ποδοσφαιρική λογική, για παράδειγμα να μείνει γιατί για 2-3 λόγους καθένας μπορεί να τους βρει και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, η ανάγνωση είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά, γιατί επαναλήφθηκε μετά από ένα χρόνο. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι όσο και να συστηρίζει ο πρόεδρος, αν κάτι έχει σπάσει, έχει σπάσει. Ανάμεσα στη διοίκηση. Θεωρούν λίγο, ας πούμε, τον Βαλβέρντε όσον αφορά την προπονητική του αξία για να είναι στον πάγκο. Είχε δύο παταγώδεις αποτυχίες στο μεγάλο του στόχο. Εγώ ειλικρινά το λέω και το πιστεύω ότι όπως το μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος, ότι πραγματικά η Μπαρσελόνα πληρώνει αυτό που είχε συμβεί τότε με την Παρί. Με τα πέναλτι, τα. Ναι, την ανατροπή έγινε τόσο εύκολα. Ξέρεις τι πιστεύω, αν φέτος, ας αφήσουμε το περσινό στην άκρη που ήταν από μια ομάδα από τη Ρώμα και τον τρόπο που ήρθε. Αν φέτος έμενε εκτός στα ημιτελικά από τη Λίβερπουλ με διαφορετικό τρόπο, δεν θα ήταν τόσο έντονη κριτική. Δηλαδή, αν ήταν το πρώτο παιχνίδι 1-1 που θα μπορούσε να είναι ένα με την εικόνα που είχε το παιχνίδι, αν ήταν ο Μέση ξεκάθαρα, και έχανε με ένα 0 στην Αγγλία και έμενε έξω, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε όλη αυτή η έντονη κριτική εναντίον του. Είναι ο τρόπος που αποκλείστηκε για 4 σεζόν τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι που του χρεώνουν κυρίως. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να την πάω λίγο τη συζήτηση καφενειακή. Εντελώς καφενειακή, αλλά θα καταλάβει γιατί το λέω. Η Μπαρσελόνα τραβάει αυτό που τραβάει αυτή τη στιγμή, διότι στο δικό μου το μυαλό, ως τρίτος, είναι σαν να βλέπω στα αποδυτήρια τον Μέση να λέει: έλα τώρα, στο έκανα 3-0 και δεν μπορείς να με το κρατήσεις. Δεν μπόρεσες, δεν νομίζω ότι είναι στο θέμα του. Δεν λέω ότι το λέει ο Μέση στο Βαλβέρντε. Ναι, φυσικά. Λέω ότι ο. Αν είμαστε στα προφανή του Βαγγελόνη, θα ακουστεί και αυτό. Μπορεί να νιώθει ότι ξέρει τι, εγώ είμαι ο Μέση, ήταν το μάτς 1-0, με τα χίλια ζόρια, με τα ψέματα, μας έκανε γιογιό, μας έκαναν φάσεις. Και στο πήρα το μάτς από το 1-0 και στο έκανα 3-0. Στο έβαλα κορδονάκι, σελοτέιπ, φιονγκάκι, στο έδωσα και σε είπα πάρα αυτό το δώρο. Και πήγαινε στο Λίβερπουλ να το κρατήσει. 3-0. Τι είναι. Και εσύ τι έκανε. Ναι, όντως έτσι είναι. Όχι, είναι λογική προσέγγιση, δεν είναι τόσο καφενιακή. Γι' αυτό λέω ότι ό,τι και να γίνει. Κατά πρώτον, ο Βαλβέρντε δεν έχει αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ήρεμος εκείνος και ο οργανισμός της Μπαρσελόνα και ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή. Σε οποιαδήποτε νοκάουτ. Η Μπαρσελόνα του χρόνου θα είναι σαν νοκάουτ του Champions League. Έτσι. Ωραία. Όποια ομάδα θα κληρωθεί. Θα έχει άγχος μέσα. Θα πει με αυτό το βάρος. Ναι. Αυτό το φόβο. Ειδικά όσο μένει και ο ίδιος προπονητής. Εντάξει, νομίζω ότι. Θα μου πει ο μόνος τρόπος να κερδίσεις τους φόβους είναι να τους αντιμετωπίσεις. Μαζί σου, ναι. Δεν μπορείς να λες ότι θα ξανασυμβεί επειδή συνέβη 2 χρόνια. Σίγουρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα προπονητή. Δηλαδή και σίγουρα σε ένα σωματείο όπως η Μπαρσελόνα που υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες, περισσότερο είναι το κομμάτι της διαχείρισης των προσωπικότητων και λιγότερο το κομμάτι της τακτική προσέγγιση όσον αφορά το έχω κρατήσει ένα μάτς 3-0. Δηλαδή πόσες φορές η Μπαρσελόνα έχει φάει 4 γκολ όσο με το Βαλβέρντε στον πάγκο της. Δεν ξέρω αν έχει φάει ποτέ. Έγινε 2 φορές. Μία πέρσι στον πρώην τελικά που έφαγε την δέχτηκε 3 γκολ και μία φέτος που πάλι δέχτηκε τόσο πολλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε την κουβέντα για την Μπαρτσελόνα.
η οποία πλέον πηγαίνει σε, σε τελευταίο μάτς που θα είναι ο, ο τελικός, για να της φύγει ένα βάρος, όχι για να πάρει το κύπελο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 2:30. Το ανάλυση των Παρυπρές, ξεκινήσαμε την αναφορά μας κυρίως με το τι έγινε στην Αγγλία, σε αυτό το περιβόητο 98-97 που, όπως είπε και ο Τάσης, μας ακούγεται σε σεζόν. Αλλά μιλάμε για τη σεζόν 2018-19. Το τι γίνεται στην Ισπανία, ειδικά με την κουβέντα που έχει ανοίξει με την Μπαρσελόνα, με τον Βαλβέρδε να δηλώνει πως έχω τη στήριξη του Προέδρου, αλλά τίποτα να μην είναι σίγουρο, γιατί αυτά τα πόνερα του Κάζου, του τρόπου με τον οποίο αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, και όχι του γεγονότος, όχι ότι αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, ο τρόπος είναι αυτός που έχει κάνει το, το όλο θέμα να έχει έρθει στην, στην επιφάνεια. Έχει λοιπόν η Μπαρσελόνα τελικό κυπέλου με αντίπαλο. Δεν θυμάμαι. Ποιο μου παίζει τελικό η Μπαρτσελόνα. Με τη Βαλένθια. Με τη Βαλένθια παίζει. Νομίζω πως ναι. Πάρα πολύ ωραία. Η Βαλένθια κέρδισε χθες και είναι μπήκε στην τετράδα. Είναι στη ισοβαθμία με την Χετάφ. Και μένει τελευταία αγωνιστική που παίζει. Χθες τα έβλεπα. Τώρα κόλλησα. Θα το βρούμε όμως. Έτσι πως έχουν πάει τα πράγματα, η Μπαρτσελόνα πάει για τον Ντάμπλ στην Ισπανία. Και όλοι είναι. Εντάξει, τι έγινε. Ένα ακόμα double και τα λοιπά. Τη Champions League θέλαμε, ναι. Γιατί η Real έχει πάρει τρία-τέσσερα. Πώς έχει πάρει τελευταία. Τι κάνουμε εμείς και δεν κάνουμε. Τι κάνουν αυτοί και δεν κάνουμε εμείς. Όχι ότι στο τέλος της ημέρας η Μπαρτσελόνα θα κερδίσει το κύπελο και θα τη βγει ένα ουφ. Όχι ένα πανηγυρισμό. Θα τη φύγει ένα βάρος. Είναι από αυτό που λέμε ότι μόνο έχει να χάσει και δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Για ένα κύπελο. Γιατί αν το χάσει και αυτό, σκεφτείτε τι έχει να γίνει μετά. Εκεί έφτασε. Θα αλλάξουμε προπονητή, ας πούμε, παίρνουν άλλον. Αυτός ο άλλος. Και μιλάμε για την Μπαρσελόνα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες στα αποδυτήρια. Θα είναι αποδεκτός. Δηλαδή, ο Βαλβέρντε έχουμε δει ότι είναι αποδεκτός από όλους, γιατί τα αποτελέσματα του είναι, είναι πολύ καλά με την ομάδα, εκτός φυσικά των δύο αποκλεισμών. Δεν ξέρω, και πιστεύω ότι θα είναι λάθος να φύγει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δεις σε τέτοιο. Μα τη δεδομένη χρονική στιγμή η λίστα υποψήφιων προπονητών για την Μπαρσελόνα είναι πάρα πολύ μικρή. Για κάθε ομάδα τέτοιου επίπεδου και τέτοιων συνθηκών, τέτοιων αποδυτηρίων, τέτοια δομή. Παρένθεση. Αυτό που ψάχναμε νωρίτερα. Στην Ισπανία μετρούν στην ισοβαθμία η διαφορά τερμάτων. Ήταν μεταξύ του παιχνιδιά. Η διαφορά τερμάτων. Διαφορά τερμάτων. Γι' αυτό το λέω, γιατί η Βαλένθια είναι στο. Δείτε τώρα, έχει. Η Βαλένθια είναι. Υποχρεώσει κάτι άλλο, όχι. Λάθος άκουσα. Η Βαλένθια είναι, ναι, στο. Στο συν 14, όχι συν 7. Και η Χετάφε είναι στο συν 13 ισοβαθμούν. Και τελευταία αγωνιστική έχει η Χετάφε Βιγιαρεάλ, που η Βιγιαρεάλ έχει σωθεί. Και η Βαλένθια παίζει μέσα στην έδρα τη Βαγιαδολίδη, που επίσης έχει σωθεί. Τώρα εκτός και άμα γίνει κανένα τρελό εκεί με τα γκολ και πέρασει, χάσει την έξοδο, την απέφτει. Αυτό θα παλέψουν και οι δύο για νίκες με όσο δυνατόν μεγαλύτερο σκορ για να. Ποιος θα βγει στο Champions League. Το τελικό λοιπόν αυτό, η Βαλένθια πηγαίνει για να επιστρέψει στους τίτλους. Αλλά και ουσιαστικά να διώξει έναν προπονητή. Ναι. Κακά τα ψέματα. Όχι βέβαια πως το θέλει, ότι φταίει. Και λέω εγώ, ποιο θα. Από πού θα. Πού θα κοιτάξει να αναπτύξει ο προπονητή. Προφανώς σε κάποιον που είναι από την εγχώρια αγορά, που δεν τον γνωρίζουμε εμείς, γιατί πάντα βγάζουν κάποιες από τις β' εθνικές, βρίσκουν τρόπους αυτοί να λύσονται. Ναι, γιατί προς τα εκείνο το μοντέλο αρχίζει να πηγαίνει η Μπαρσελόνα. Ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Περισσότερο δηλαδή κοιτάζει εκεί παρά το να ψάξει κάποιον καταξιωμένο. Ας πάνε να πάρουν τον Αλέγκρι. Αλέγκρι το έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Και δεν ξέρω αν θα φύγει. Πολλά μειονεκτήματα έχει ο Αλέγκρι. Έφυγε. Όχι ακόμα. Δεν μιλάει. Του βγήκε. Του βγήκε αμέσως. Πολλά μειονεκτήματα έχει ο Αλέγκρι. Μου είπαν, έμαθα. Γι' αυτό είπα, ας πάει να πάρει τον Αλέγκρι. Αχαριστία δε. Όχι, δεν είναι αχαριστία. Είναι πως εκείνο το επίπεδο και. Έφτασε. Πώς γίνουν μερικοί ακροατές που λένε, θα το πω λίγο κομψά. Αυτό είναι για τα σκυλιά. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα το λέγεις κομψά, τι θα έλεγε. Για τα σκυλιά δεν είναι. Ευχαριστούμε ω εδώ. Καλά μα πήγε μέχρι εδώ. Επιτυχημένο. Άκρος επιτυχημένος, εγώ δεν θα πω ότι απέτυχε. Αλλά φαίνεται ότι για το κάτι παραπάνω
Δεν κάνει. Ωραία, ακού τη λέξη. Είναι πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Το καθηγητή. Ξέρεις γιατί δεν τον αδικό. Διότι υπάρχουν 1000 προπονητές να σε πάρουν από το 0 και να σε πάρουν στο 5. Υπάρχουν 200 προπονητές που θα σε πάρουν το 5 και θα σε πάρουν στο 7. Υπάρχουν 50 προπονητές που θα σε πάρουν από το 7 να σε πάρουν το 9. Και υπάρχουν 4-5 προπονητές που θα σε πάρουν από το 9 που θα σε πάρουν από το 9 και θα σε πάρουν στο 10. Πρέπει να βρει αυτόν η Γιουβέντους πλέον. Το να δείχνει τώρα τέτοια εικόνα στα τελευταία 5-6 παιχνίδια τη σεζόν, επειδή είναι ήδη πρωταθλήτρια, έχει χάσει το κύπελο, έχει μείνει εκτός της Champions League από τα προημιτελικά. Και να έχει τέτοια εικόνα. Το πρωτάθλημα 3 μήνες πριν από το πριν τελειώσει. Χθες κόντρα στη Ρώμα, όταν λέμε. Δεν βλεπόταν με δύο λέξεις. Κίνητρο. Αυτό δεν είναι δουλειά προπονητή. Ποιο Άγιαξ, μα απέκλεισε ο Άγιαξ. Ποιο Άγιαξ, που έβαλε 4 μέσα στη Ρεάλ. Όχι, εμένα προσωπικά ο Αλέγκρι μου άλλαξε πάρα πολύ τη γνώμη μετά από την δεύτερη του χρονιά στη Γιουβέντ. Γιατί όταν τον πήρε από την Μίλαν, ενώ μια χρονιά πριν του είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Κόντε για πλάκα, του είχε γυρίσει διαφορά 11 βαθμών, κάτι τέτοιο. Λέω γιατί αυτόν. Και μου άλλαξε τη γνώμη μετά από δύο χρόνια. Τη λογική του Γιώργου την καταλαβαίνω. Μπορεί να πάει ως εκεί, πιστεύω. Δεν είναι θέμα προπονητή αυτό. Δεν είναι θέμα προπονητή. Η Μπαρτσελόνα και. Έπεσε αυτή τη στιγμή, βρήκε έναν Άγιαξ μπροστά του, ο οποίος Άγιαξ πραγματικά ήταν καλύτερη ομάδα. Μα δεν θέλουμε να βρίσκουμε καλύτερη ομάδα. Πρέπει εμείς να είμαστε η καλύτερη ομάδα. Το ότι βρήκε τον τρόπο να γυρίσει ένα παιχνίδι που του στράβωσε από 2-0 στο πρώτο, χρησιμοποιώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε τέτοια θέση, με αυτή τη σέντες, είναι δική του τακτική προσέγγιση. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τον Κριστιάνο, γύρισε το μάτσο Κριστιάνο, βγήκε πρώτο μάγκα, το προπονητή κανένα. Τώρα στράβωσε το μάτσο με τον Άγιαξ. Λέμε ότι φταίει ο Αλέγκρι. Δεν είναι έτσι κατευθείαν. Κάτι πρέπει να φταίει πάντα φυσικά. Φέτος όλη τη χρονιά δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που θα περιμένουμε να δούμε με αυτό το τελικό. Όλη τη χρονιά. Το πρωτάθλημα το πήρε σβηστά γιατί δεν είχε αντίπαλο. Όχι γιατί έκανε κάτι εντυπωσιακό. Κάθε Κυριακή τα μάτια μας ήταν. Η Μπαρσελόνα και η Γιουβέντους είναι στο 9 και τους πειράζει όταν. Μπράβο. Καλά είναι το. Έτσι ακριβώς. Είναι για το 10. Δεν είπαμε να μην του ενοχλεί. Προφανώς και θα του ενοχλεί. Το θέμα είναι αν σε ενοχλεί για να διώχνεις κάποιον ο οποίος έχει προσφέρει πολλά πράγματα πολλά σε ένα σύλλογο ή και να ψάχνεις λύσεις οι οποίες έχουν εμπειρία, έχουν ρίσκο. Γιατί για να κάνεις να τώρα, μια ανανέωση για να ψάξεις το κάτι παραπάνω. Γιατί είδες ότι τέλος αυτό το project ήταν ως εδώ. Πέτυχε. Εγώ δεν σου λέω ότι απέτυχε, αλλά πλέον δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Αυτό έκλεισε ο κύκλος πιστεύω. Μια και με τη συζήτηση και με την Μπαρτσελόνα και με την Γιουβέντους φτάνει στο Champions League. Το φετινό Champions League πέραν το ότι είναι. Αυτό με τις περισσότερες ανατροπές και το πιο συναρπαστικό και το καλύτερο των τελευταίων ετών όσον αφορά τις συγκινήσεις, ήταν και ένα Champions League το οποίο ξεκίνησε με τις περισσότερες ομάδες από κάθε άλλη χρονιά που να έβαζαν στόχο τον τίτλο. Έχουν φτάσει στο τελικό η Liverpool και η Tottenham. Η Liverpool και η Tottenham. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Δεν τις υποτιμώ. Απλά δεν ήταν ούτε μέσα στις Juventus, η οποία πήρε τον Κριστιάνο. Real Madrid, η οποία Paris. Τα τελευταία χρόνια παίρνει το τρόπιο. Η Παρί. Η Bayern Μονάχου. Η Bayern Μονάχου. Που είναι πάντα στην τράβα. Η City. Ναι. Αυτές είναι τα μεγάλα. Ήδη μάνι βρήκα 5 ομάδες, οι οποίες η χρονιά τους θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό και εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το τι θα κάνει στο Champions League. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει στο πρωτάθλημα. Ναι. Η City το πήρε. Και έτσι είναι πιο γλυκό γιατί την κυνήγησε μέχρι τέλος η Λίβερπουλ. Η Μπάγερν έχει ακόμα μια. Είναι δύσκολο, οπότε κάνει σπουδαιότερο το επίτευγμα. Γιατί η Μπαρτσελόνα και τη Γιουβέντους δεν λέει κάτι γιατί το πήραν χωρίς να. Με του αντιπάλου του ουσιαστικού να είναι σε πολύ κακές περιόδους. Η Παρέτο που θυμάται αν πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Δεν θυμάται αν παίζει το πρωτάθλημα. έχει φύγει τόσο από το πρωτάθλημα τη. Η Μπάγερν. Ένα έω ξέρει το πώς έχει μείνει ο ίδιο προπονητή. Όλη αυτή τη σεζόν. Δηλαδή ο ίδιος πρέπει να έχει φύγει και να έχει ξανάρθει 5 φορές από τα αποδυτήρια, ξέρω εγώ. Σχηματικά. Εντάξει, μπαίνει σε μια νέα εποχή, είναι μια διαφορετική κατηγορία νομίζω. Γιατί και το ρόστερ σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει. Τη Ρεάλ την αφήνω τελευταία στην κουβέντα γιατί από νωρίς βρώμησε το θέμα με αλλαγές προπονητή. Με... Και εκείνη είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά για την Μπαρτσελόνα και τη Γιουβέντους η τελευταία τετραετία, α το βάλουμε, από τότε που η Μπάρτσα πήρε και το τελευταίο, είναι αυτό που λες. Είναι στο 9 και θέλουν το 10. Και γι' αυτό. Δεν είναι ότι ο Βαλβέρ δεν είναι καλός, δεν είναι ότι ο Αλέγκρι δεν είναι καθηγητής. Είναι ότι σε μια συγκεκριμένη χρονιά θέλαμε αυτό
και άλλα πέντε πράγματα. Μας έκανε τα πέντε πράγματα, αλλά αυτό δεν μας το έκανε. Γι' αυτό είναι και ο Τζαμπλίνγκ το πιο δύσκολο στόχο. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα το παίρνανε όλοι κάθε χρόνο. Το έκανε η Ρεάλ. Μα είναι και πολλοί διεκδικητές. Δεν είναι, για παράδειγμα στο μπάσκετ. Που είναι η ΤΣΣΚΑ, έχει πάει 18 φορές τα τελευταία 20 χρόνια στο Final Four. Σχηματικά το λέω, δεν παίρνουν αυτό το νούμερο. Και έχει χάσει 17 τελικούς. Ναι. Η Φενέρ τα τελευταία 5 χρόνια είναι στο Final Four. Η Ρεάλ που τα τελευταία 7 χρόνια, τα 5 είναι στο Final Four και έχει πάρει και. Και ψάχνουν να δουν τον αυτόν που θα μπει τελευταία στιγμή. Δεν είμαστε εκεί. Είναι πολύ λιγότερο το. Είναι πολύ μεγαλύτερο ο ανταγωνισμός στο ποδόσφαιρο. Ναι. Για τον τελικό θα πούμε τίποτα. Ποδοσφαιρικό. Για τον τελικό ποδοσφαιρικό. Κακός τελικός, πραγματικά. Για τον ουδέτερο, πολύ κακός τελικός. Και για τον ουδέτερο. Και για τους ενδιαφερόμενους ήταν χάλια. Δηλαδή. Ναι. Χάλια. Δεν μπορείς να καθίσεις να δεις τίποτα. Εμένα αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση από το παιχνίδι, σαν παιχνίδι, και στο τέλος θα ξαναπώ πολύ κακός τελικός, το ότι η ΑΕΚ χάνει με ένα 0 από το ημίχρονο και σε ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο δεν κάνει κάτι, έστω για ένα πεντάλεπτο να κλείσει τον πάγο, να τον πιέσει, να νιώσει ότι θα κάνω 2-3 ευκαιρίες. Αν ισοφαρίσει, ισοφάρισα. Τίποτα. Για τον τελικό. Υπάρχουν πολλοί που έχουν ζήσει παιχνίδια σε γεμάτα γήπεδα. Πάρα πολύ. Άμα πούμε τώρα να βγάλουμε γραμμές, θα πούμε πάρα πολύ και θα πούνε: εγώ θυμάμαι, είχα πάει σε εκείνο το μάτς, στη Τούμπα, στο Χαριλάου, ένα τελικό, έχω πάει στο εξωτερικό σε τελικό. Υπάρχουν πολύ λίγοι που έχουν ζήσει παιχνίδια και κλεισμένων θυρών. Εμένα μου φάνηκε άλλο μάτς. Είδα 10 λεπτά χθες, κάποια στιγμή η Κοσμοτέ το έβαλε στο πρόγραμμά της. Είδα 10 λεπτά. Και στα 5 λεπτά σκέφτηκα, σε εκείνο το γήπεδο ήμουνα. Αυτό το πράγμα έβλεπε ο τηλεθεατής. Αυτό τον ήχο έπαιρνε. Εννοείς ότι ήταν πιο έντονο να το ζεις από μέσα. Είναι διαφορετική η ακουστική και η αίσθηση που έχεις. Σαν πιο κανονικές συνθήκες δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει ότι ένας πάγκος φωνάζει. Τι σημαίνει ότι να υπάρχει μια στημένη φάση και να υπάρχουν 2 δευτερόλεπτα στα οποία για έναν μαγικό τρόπο θα υπάρχει μια τέτοια ησυχία που η φωνή του τερματοφύλακα θα ακουστεί στο δοκάρι. Ναι. Που έγινε αυτό σε ένα από τα κόρνερ τσάκια, γιατί ο Πάκου πήρε εκεί προχωρήσει να έχει κόρνερ. Ούτε ένα κόρνερ. Ναι. Ούτε ένα. Δεν ξέρω αν είχε να γίνει από το 2003, αλλά ούτε ένα. Και κάποια στιγμή, εκεί που υπάρχει λίγο φασαρία, κάποια στιγμή σταματάνε οι δυο οπαδοί, τέλος πάντων πυρήνες, όπως θέλετε, πείτε τους επίσημοι. Χωρίς γραβάτα, VIP. Και ακούσε ένα στο δοκάρι. Και εκείνη την ώρα εκτελείται το κόρνερ και αυτομάτως 4 παίχτες, 2 από κάθε ομάδα, πηγαίνουν προς το δοκάρι. Οι 2 γιατί τους είπε τον ομιλητήφυλακά τους και οι άλλοι 2. Ναι. Επειδή πίστεψαν ότι χρειαστεί για να το λέει αυτός, εκεί έχει καιρό, πάμε. Χαλιά. Που αυτό. Το άσχημο ξέρεις ποιο είναι. Ότι ακόμα και αυτό το έχω συνηθίσει. Δεν ήταν ούτε η πρώτη φορά και δυστυχώς δεν νομίζω να είναι τελευταία. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Πήγαινε σε γήπεδο. Καλά, εδώ με 100 άτομα πάλι πήγε να γίνει επεισόδιο τώρα. Και κλεισμένο. Και κλεισμένο. Αυτό είχε χίλιους. Ναι. Ήταν, οι κερκίδες ήταν μπροστά μας, είχε μια αλφα-ακουστική. Κοίταξε, όσο υπάρχει ανομία, που δεν είναι νομίζω. Είναι θέμα κράτους. Δεν είναι θέμα τέτοιο. Αυτά τα φαινόμενα θα τα έχουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα γήπεδο δύο οπαδοί διαφορετικών ομάδων. Δεν μπορεί να υπάρξει. Είδαμε τις δύο ομάδες. Το θέλουμε, δεν είναι θέμα, ναι, δικό μας. Όσο υπάρχει ανομία, αυτό θα σημαίνει. Είδαμε τις δύο ομάδες να είναι πολύ καλά δασκαλεμένες για το VAR. Έτσι. Όποιος μπορούσε, έπεφτε. Και συνέχεια έτρεχαν στο διαιτητή να το ζητήσουν να δει το VAR. Σε τέτοια θέματα είναι. Όχι, πώς, να σου πω κάτι. Μην το βλέπεις έτσι. Μην το βλέπεις έτσι. Το προκαλούν, πώς να μην το βλέπω. Αφού με το παραμικρό θέλουν να πάνε στο VAR. Να εκβιάσουν το φάουλ. Η λογική ξέρεις ποια είναι. Να μην παίξουν. Επειδή ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κοροϊδέψεις το VAR, σου λέει αν γίνει αμφισβητούμενη φάση, πέσε και μπορεί στο replay να φανεί ότι έχεις δίκιο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του VAR. Παγκοσμίως, όχι τώρα. Τώρα θα το δούμε και στην Ελλάδα σιγά-σιγά. Πολλές φάσεις που είναι διαφορετικές σε ροή αγώνα. Στο δικό μας θα γίνει 9 στις 10. Ναι, πολλές φάσεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ ρυθμός. Πολλές φάσεις που είναι διαφορετικές σε ροή αγώνα στο VAR.
Απεικονίζω διαφορετικά. Η αμφισβήτηση του Βάρη θα πει πρώτη στιγμή. Εντάξει, ελληνικό ποδόσφαιρο είσαι. Και δεν το λέω επειδή το έκανε η ΑΕΚ, θα μπορούσα κάποια στιγμή μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, σαφώς. Κάποια στιγμή θα το κάνει ο Παθηναϊκός, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνει. Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το πιστεύω. Γιατί πιστεύω ότι από συγκεκριμένο κύκλο ομάδων θα ξεκινήσει να υπάρχει αμφισβήτηση του Βάρη και από συγκεκριμένο κύκλο επειδή δεν είναι και πολύ ενθουσιασμένοι με την ιδέα του να έρθει και να εγκατασταθεί μόνιμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το θέμα δεν. Το έχει ζητήσει πολλές φορές να υπάρξει. Το θέμα είναι για ποιο λόγο να αμφισβητεί το ΒΑΡ. Διότι τι. Δεν σου δίνει τι. Σου παίρνει τι. Ποια επιχειρηματολογία. Σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ακόμα και ο κανονισμός αλλάζει για να προσαρμοστεί στο ΒΑΡ. Γιατί σου λέει υπάρχουν κάποια πράγματα που θα τα προσαρμόσουμε στο ΒΑΡ, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνει η άλλη πλευρά. Το χέρι του Κάνιας από τον Ιούλιο είναι πέναλτι. Ναι. Όλα τα χέρια θα είναι πέναλτι. Όλα τα χέρια του αμυντικού είναι πέναλτι και του επιθετικού επιθετικά φάουλ. Τέλος. Το έχουμε κάνει το άθλημα μπάσκετ. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ δεν τα συγχαίρω με αυτά. Ειδικά πέναλτι. Πέναλτι. Λένε ότι με βάση τον κανονισμό του ότι είναι η εσχάτη των ποινών. Ναι. Η εσχάτη. Δηλαδή, παραπιφίλει ότι έχει κάνει κάποιο πολύ δυνατό και λαθασμένο μαρκάρισμα, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, φάνηκε στον κόσμο, στους διαιτητές που θέλουν να το αλλάξουν, ότι αυτό που έκανε το χέρι που είχαμε δει, τα χέρια που ήταν ο Champions League, ναι, ή το χέρι που ήταν χθες του Κάνιας, είναι εσχάτη των ποινών. Όχι. Απλά όχι. Είναι το ένα βήμα. Μπάσκετ, επειδή. Το... Μπαίνει πολλή τεχνολογία μέσα στο ποδόσφαιρο και χάνει την ομορφιά του. Αυτό. Να το αντίθετο. Το ΒΑΡ θα μας βοηθήσει. Λάθος καθόλου. Με τη χρήση του ΒΑΡ. Εγώ καταλαβαίνω τι λέει. Απλά είναι. Ένα παιχνίδι δούνε και να βίν, σου λέει το ΒΑΡ θα μας δώσει πέντε πράγματα. Μοιραία θα μας πάρει και κάτι. Ποιο να είναι αυτό. Ας μας πάρει αυτό. Ας μην πούμε συλλογική το να βλέπουμε σε αργή κίνηση αν έχει πρόθεση ή όχι. Να το βλέπαμε με τη γρήγορη και να σκεφτούμε αν έχει πρόθεση ή άλλα. Γιατί πάλι θα υπάρχει αμφισβήτηση. Οπότε... Θα αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματικά τους αμυντικούς να είναι με δεμένα τα χέρια πίσω. Τίποτα να τα έχουν έτσι και όποτε πηγαίνουν πάνω στην μπάλα ή σε κάποιο σουτ, να σκέφτονται πρώτα να καλύψουν τα χέρια τους και μετά. Δεν είναι. Θέλει λίγο. Πρέπει να έχουν παίξει ποδόσφαιρο αυτοί δηλαδή που θα παίρνουν τις αποφάσεις. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο. Ήταν δεδομένο ότι τα πρώτα χρόνια του ΒΑΡ θα είναι δύσκολα και περίεργα. Όπως είναι και σε τόπιδι εδώ, πόσο μάλλον στο δικό μας. Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο και εγώ, και επειδή κάναμε και κουμπί όλη τη χρονιά, είδατε ότι ήμουν τελείως αντίθετος. Δηλαδή, ειδικά στα χέρια που έγινε τώρα σε παιχνίδια όπως στο Παρίσι, το πέναλτι που πήρε η Μάντσεστερ ή κάποια άλλα. Δεν γίνεται. Εγώ θυμάμαι το πέναλτι που πήρε η United στο Παρίσι, που στα πρώτα 5-6 replay δεν χωρούσε στο μυαλό μου ότι υπάρχει πέναλτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι. Ακριβώς αυτό. Πού είναι πέναλτι, παιδιά. Πού είναι. Κάποια στιγμή πίστηκα ότι. Ναι, πρέπει να έχει κουμπίσει το χέρι. Οκ. Okay. Ας το δεχτώ. Μετά ήρθε και εκείνο το πέναλτι της Ότεναμ με τη City. Που γι' αυτό έψαχνα. Και μετά σταμάτησα. Λέω, οκ, Αντώνη, θα πρέπει να δεχτείς. Θα συνηθίσεις. Ναι, θα πρέπει να δεχτείς ότι το κάναμε αυτό είναι το ΒΑΡ. Το κάναμε μπάσκετ. Εκεί. Έχει κολλήσει ο τόσο. Εκεί κόψουν στην επόμενη γραμμή. Ο αντιβάρ. Ξέρεις, καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο λέει. Σου λέει, δέχομαι το ΒΑΡ, αλλά να το βάλουμε στα απολύτως απαραίτητα. Δεν θα μπορούσε να μην είναι τα χέρια σου. Παιδί μου, το offside παράδειγμα που ήταν τώρα έτσι, μου έρχεται στο μυαλό, το offside με 5 μέτρα του Ακπομ. Που δεν το μετρήσανε γιατί ο άλλος το. Ναι, αυτό προφανώς είναι κάτι που είναι εξόφθαλμο. Πρέπει να μετρήσει τον γκολ. Το γκολ του Μασούρα με τον Ολυμπιακό. Που τον καλύπτει ο άλλος 3 μέτρα και δίνει offside. Όχι, πρέπει να μετρήσει εκείνο τον γκολ. Πράγματα που είναι εξόφθαλμα προφανώς και επειδή στο ανθρώπινο λάθος να διορθώσουμε το ανθρώπινο λάθος. Όχι να πάμε να βάλουμε τεχνολογία στο χιλιοστό του αγκώνα του ποδοσφαιριστή αλλά... που πέφτει για τάκλιν. Εφόσον υπάρχει τεχνολογία, θα χρησιμοποιηθεί παντού. Και είναι το ζήτημα. Γιατί θα υπάρχουν αλλιώς μεγαλύτερες διαμαρτυρίες. Γιατί εδώ να μην το χρησιμοποιήσει, θα σου λέει η ομάδα που πιστεύει ότι αδικήθηκε. Ακόμα και στη. Συγγνώμη, Αντώνη. Αν θες και έχεις το μικρόβιο που εμείς σαν λαός το έχουμε, να λες ότι αδικήσει. Καλά, πάντα αφορμή για να δικήσει. Ο Μάνταλος βγήκε και είπε ότι εγώ ακόμη πιστεύω ότι είναι πέναλτι. Εντάξει. Αμέσως μετά το παιχνίδι, έτσι. Πιστεύει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι έχεις παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό που παρουσίασε. Αυτό είναι το μικρόβιο που είπες. Φυσικά. Το θέμα είναι τι παρουσιάζεις. Σε γενική εικόνα. Και όπως λέει ο Αντώνης πολύ σωστά που το έχει πει και μου έχει μείνει στο μυαλό, ότι άπαξ και ψάχνεις δικαιολογία, έχασες. Το πρώτο δεν υπάρχει. Το πρώτο πράγμα. Τέλος. Δεν υπάρχει.
Και για, όσο θες να κρύβεσαι πίσω από την επικοινωνία και πίσω από τη δικαιολογία, έχασες. Δεν βελτιώνεσαι ποτέ, μένεις στάσιμος. Και αυτό είναι και η μεγάλη μαγιά, έτσι, για να το πούμε απλά και λαϊκά, του ΠΑΟΚ, που παρόλα όσα έγιναν πέρσι, που είχε πολλές δικαιολογίες για να σταθεί εξωαγωνιστικά, δεν το έκανε η ομάδα, το τεχνικό team και οι ποδοσφαιριστές, δεν το έκαναν. Δεν έμειναν στη δικαιολογία, ναι, βελτιώθηκαν. Το χρησιμοποίησαν θετικά όλο αυτό. Αν. Οφέλιμα. Συγγνώμη, Αντώνη. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τους ομίλους, γιατί θα παίξει με καλό αντίπαλο, δεν θα πρέπει να σταθεί σε δικαιολογία ότι έλειπε ο Βιερίνα και ο Μαουρίτσιο. Όχι, βέβαια. Όχι. Με τόσο καιρό να τους αντικαταστήσει. Ούτε στον τελικό πήγε με δικαιολογία, έτσι. Και εδώ τώρα κάτι για το οποίο μπορούμε να σταθούμε αγωνιστικά. Είναι κέρδος του Ρουμάνου, δικαίωση που παίρνει πράγματα από τρεις παίκτες που μπορεί από σήμερα να μην είναι πια παίκτης του ΠΑΟΚ. Τον Βαρέλα, τον Σάχοφ και τον Γκάνιας. Και πολύ περισσότερο από τον Γκάνιας, γιατί ο Βαρέλα και ο Σάχοφ το τελευταίο διάστημα ειδικά. Εντάξει, ο Βαρέλα όλη τη χρονιά, ο Σάχοφ πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα ήταν ως πρωταγωνιστές. Ο Γκάνιας που τόσο καιρό ήταν εκτός και ξαφνικά. Είναι χαρακτηριστική συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό του ΑΚΠΟ με τον Λουτσέσκου, που λένε το 1 πέμπτον από αυτά που λέγανε. Γιατί ο Λουτσέσκου όταν τέλειωσε το ματς και πήγε να τον αγκαλιάσει ο ΑΚΠΟΜ, του είπε: κατάλαβες το πρώτο καιρό το πόσες έκανες και δεν σε έβαζα. Και λέει: τώρα ναι. Έτσι. Και είπε ο ΑΚΠΟΜ ότι εγώ ήμουν ήρθα στην Ελλάδα, λέει. Δεν καταλάβαινε γιατί δεν παίζω. Εγώ άλλα πράγματα έκανα, άλλα πράγματα που ζητούσε ο προπονητής. Και καθόμουν, λέει, σπίτι μου, έβλεπα τηλεόραση. Και έλεγα, τι ήρθα να κάνω εδώ, γιατί δεν φεύγω, τι κάνω. Και μετά έλεγα, κατάλαβα ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος μου λέει να παίξω. Και άμα δεν το κάνω, δεν παίζω. Τι είπε όμως μετά. Εγώ όμως είδα ότι αυτό το έκανε με οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Θυμάστε τη φάση του Μπίσεσβαρ που γυρνάει μέχρι σχεδόν το κόρνερ να καλύψει το μπακάκι, κόβει και βγάζει επίθεση. Θυμάστε τι είχε γίνει και πέρσι με τον Μπίσεσβαρ. Με τον Πρίγιοβιτς. Θυμάστε τι έφτασε να λέει ο Πρίγιοβιτς στο τέλος της σεζόν. Της περσινής. Όταν στην αρχή ήταν μπες βγες στην 11 και στο τέλος αναγνώρισε. Τον Πρίγιοβιτς τον έβαζε εντός και δεν τον έβαζε εκτός. Μπράβο, ναι. Για κακά τα ψέματα, όσο και αν θέλουμε νομίζω να λέμε. Ο Λουτσέσκου δεν ξέρω αν είναι καλός προπονητής, αν παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο, σε πολλούς αρέσει, μπορούσε όχι. Καλύτερες διαχείρισης που έχω δει. Αυτό είναι νομίζω ο top στον τομέα της διαχείρισης των προσωπικότητων μέσα στην ομάδα και νομίζω πλέον έτσι όπως γίνεται το ποδόσφαιρο. Με αυτούς τους ρυθμούς που έχει, σε αυτό το επίπεδο που δουλεύουν με τόσο τεχνικό επιτελείο συνοδευόμενο ειδικά στις κορυφαίες ομάδες, πλέον οι top προπονητές πρέπει να είναι κυρίως αυτό, να διαχειρίζονται προσωπικότητες. 100% που λέγεται. Συμφωνώ απόλυτα. Ψυχολογία, νοοτροπία. Να δούμε, ξέρεις, να βρούμε λάθη, προφανώς και πρέπει να βρούμε λάθη. Δεν θα κάνει ο σύλλογος όλα σωστά. Το νούμερο ένα στοιχείο του είναι ότι ένας καταπληκτικός μάνατζερ. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει μέσα στα αποδυτηριά σου ότι είσαι δίκαιος. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αυτοί είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, γιατί από μία απόφαση εξαρτάται η καριέρα τους, για το αν θα κάνουν συμμετοχές, αν θα παίξουν, αν θα έχουν γκολ, αν θα έχουν assist. Όταν σε αυτούς οι οποίοι είναι η καριέρα τους, και επειδή καλός ή κακός, ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν είναι καλά καλύτερα παιδιά. Γιατί όταν εσύ είσαι σε αποδυτήρια μπροστά στο είναι coach. Παιδιά, είναι παιδιά. Okay, εγώ σου το λέω γιατί. Το βλέπουμε και σε μεγάλες ομάδες. Ας ξεχάσουμε το. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται στην Τσέλσι, παράδειγμα. Ναι. Δεν είναι κατά. Δηλαδή, ξέρεις ότι έχουν την τάση και άμα θέλουν θα σε φάνε και θα σε κάνουν. Το να έχεις καταφέρει να τους κερδίσεις όλους και να τους περάσεις όλους ότι είσαι δίκαιος είναι πάρα πολύ μεγάλο προσόν. Να είσαι στα αποδυτήρια, να λες στον προπονητή: ναι, κοτς, έχεις δίκαιο. Ναι, εντάξει, έχεις δίκαιο, δεν το ξανακάνω. Άμα είναι να παίξω. Να σε βελτιώνει μέσα από αυτό. Ναι, μα βελτιώνει. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Γιατί όταν ήρθε δεν ήταν κανονικός ποδοσφαιριστής. Ναι, όμως το λες αυτό στα αποδυτήρια, να λες coach, ναι, έχεις δίκιο. Και μετά μισή ώρα μετά να σε έχει πάρει ο μάνατζερ σου και να σου λέει: μην τον ακούς αυτόν, ρε αγόρι μου. Εσύ πρέπει να παίζεις, είσαι ο καλύτερος. Μπορείς να το απαντήσεις εκεί. Αν το έξω έχει περάσει ο προπονητής αυτό που το έχει, που είναι το σωστό, μπορείς να το απαντήσεις. Ότι πρέπει να βελτιωθώ για να παίξω. Δεν πηγαίνω σύμφωνα με τις οδηγίες που μου δίνει. Θέλω πρέπει στο παιχνίδι μου να δουλέψω, να βάλω και άλλα πράγματα. Να γίνω καλύτερος για να μπορέσω να μην γίνω μέρος του συνόλου. Ο Λουτσέσκου αυτό παίρνει άριστα. Τακτικά μπορείς να του βρεις πολλά ψεγάδια. Φυσικά. Ναι, αυτό είναι για παράδειγμα, πώς κλειδώθηκε στα μάτια με τη Βίντι.
πώς ζορίστηκε στα πρώτα του μάτς στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και δεν μπορούσε να κερδίσει εκτός έδρας. Που μία του φταίγαν τα καλώδια στη Ριζούπολη του Δοκάρη, μία στη Νέα Σμύρνη ότι δεν έπεσε καλά ο τερματοφύλακας. Λίγα-λίγα τα βρήκε. Και έρχονται τα μηνύματα. Ότι αρκετά τον αβαντάρανε, στο πούμε έτσι. Δεν αβαντάρανε, απλά αποτυπώσαμε την αλήθεια. Λοιπόν, ήθελα να δώσουμε σκυτάλι στο πέναλτι. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Το ανάλυσε τον Περιπρές, πήρε σκυτάλι από τις 2 και την παραδίδηση στις 3. Αύριο θα είμαστε μαζί. Αρχίζει πλέον με την λήξη κάποιων πρωταθλημάτων η ανασκόπηση, η επόμενη μέρα, η κουβέντα αν θέλετε για τις ομάδες της Super League από τον πρωταθλητή και πηγαίνοντας προς τα κάτω για τι ακριβώς ψάχνουν, τι θα κάνουν στις μεταγραφές. Γιατί τα αγαπημένα σας μεταγραφικά δεν τα μπορώ καθόλου εγώ, αν και ο κακό τα τελειώσαν οι αγώνες. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ραντεβού με το ανάλυσα των Περιπές αύριο το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.